Συνέντευξη τύπου με αφορμή τα αυριανά εγκαίρια της δεύτερης επιχειρηματικής έκθεσης ΕΡΕΞΠΟ 2016 παραχώρησε σήμερα ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου ΣΕΡΟΝ Χρήστος Μέγκλας. Από αύριο ξεκινάει η δεύτερη ΕΡΕΞΠΟ μέσα σε μια μικρή χρονική περίοδο 8,5 μηνών, ούτε χρόνο δεν κλείσαμε. Βρήκαμε αυτή την ημερομηνία. Πιστεύουμε σε μια νέα μεγαλύτερη επιτυχία από την περσινή. Για την επιτυχία της οποίας έκθεσης, σεραϊκής έκθεσης, επιχειρηματικής, πρέπει να συμβάλλουμε όλοι. Συμμετέχουν φέτος περίπου στις 130 επιχειρήσεις, σε 150 περίπτερα που έχουμε διαμορφώσει τον ίδιο χώρο, στον αύριο χώρο της Αντιπεριφέρειας Σερών, της πρώην Νομαρχίας. Έχουμε από όλων των ειδών τις επιχειρήσεις. Περίπου στις 10 είναι μεταποιητικές, με το εμπόριο ασχολούνται 24, με την αγροτική παραγωγή 7, με τις υπηρεσίες 25, καλλιντικά 7, 8 εκπαίδευση, αγροδιοτροφικός τομέας περίπου στις 26, με την δόμηση 6, ενέργεια 6 και από τις 130 αυτές περίπου επιχειρήσεις που σας είπα, οι 60 επιχειρήσεις είναι καινούργιες, δεν συμμετείχαν στην περσινή έκθεση, άρα έχουμε και μία ανανέωση. Φαίνεται ότι πρέπει να βοηθήσουμε να γίνει θεσμός η ΣΕΡΕΞΠΟ. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε μεγαλύτερο χώρο. Οπωσδήποτε μεγαλύτερο χώρο. Κάνουμε προσπάθεια. Δεν έχουμε οριστικοποιηθεί στο χώρο και στον τρόπο που θα το πάρουμε το χώρο αυτό. Αλλά εάν γίνει αυτό με τη βοήθεια όλων, όσο γρηγορότερα γίνει, τόσο γρηγορότερα θα έχουμε μεγάλα αποτελέσματα, θα μπορούσε αυτή η έκθεση. Φαίνεται ότι θα μπορούσε να γίνει μια μεγάλη βαλκανική έκθεση. Θα έρθουν πάλι αρκετά επιμελητήρια της χώρας και τα τρία επιμελητήρια των Αθηνών έχουν δηλώσει, και το επαγγελματικό και το βιοτεχνικό και το ΕΒΑ, και από τη Θεσσαλονίκη και από τα Γιάννενα, Κιλκής, εδώ τους γύρω νομούς. Έχουμε μεγάλη υποστήριξη από τα επιμελητήρια. Ένα επιμελητήριο. Οι περισσότερες επιχειρήσεις, ξέχασα να σας πω, ότι είναι σεραϊκές, γιατί δεν υπήρχε χώρος για ξένες επιχειρήσεις. Μόνο το επαγγελματικό, το επιμελητήριο Χαλκιδικής συμμετέχει από τα επιμελητήρια με stand, πέραν των 12-15 που θα έρθουν. Από προσκεκλημένους, έχουμε κάνει πάρα πολύ δουλειά εδώ η υπηρεσία του επιμελητηρίου. Δουλέψαμε πολύ, τουλάχιστον το έχει μάθει όλη η Ελλάδα. Θα έρθουν, έχουν δηλώσει ο κύριος Τζιτζικώστας, από υπουργούς θα έρθουν η κυρία Κόλια, ο κύριος Μπόλαρης και αν προλάβει θα έρθει ο υφυπουργός οικονομικών, ο κύριος Μάρδας που είχε έρθει και πέρυσι, το Προεδρείο της ΔΕΘ, ο κύριος Άνδρας από την αστυνομία, πολλοί προϊστάμενοι διευθυντές τραπεζών θα έρθουν, περιφερειάρχες, γιατί πρέπει να κάνουν επαφή με τις επιχειρήσεις. Συνεργάζονται ήδη με τις περισσότερες από αυτές. Ήδη έχουμε κοντά μας δύο επιμελητήρια. Ένα είναι της Βάρνας, συγγνώμη, του Μπουργκάς, και ένα είναι της του Νις. Και επίσης έχουμε και μια ομάδα επιχειρηματιών από την Αλβανία. Μέχρι στιγμής έχουν δηλώσει 33 επαγγελματίες και από τα επιμελητήρια αυτά και μεμονωμένοι ξένοι. Είναι και μια ευκαιρία να αναφέρουμε τα προβλήματα που έχουμε σαν επαγγελματίες και στους βουλευτές μας και στους υπουργούς που θα έρθουν και από κοντά να συζητήσουμε. Θα γίνει και μια δεξίωση μετά τα εγκαίνια στη Λέσχη Αξιωματικών με δείπνο για τους υψηλούς καλεσμένους μας, όπου θα προσπαθήσουμε να τους πούμε ότι το επιχειρήν δεν πάει καλά στο νομό Σερών και πρέπει να γίνουν αλλαγές και στην Ελλάδα, αλλά και ειδικά στο νομό Σερών, που είμαστε ένας νομός πρώην πλούσιος, σήμερα φτωχός, και πρέπει να αλλάξουμε το οικονομικό το αποτέλεσμα κάνοντας κάποιες αλλαγές.